ξεκινήσει κανείς, κύριε καθηγητά, για να δει την τραγωδία του Εσχύλου, οι Κέτιδες, ακόμα και από εκείνη την εποχή υπήρχαν προβλήματα μεταναστευτικά. Είμαστε μια χώρα όμορφη, σε κρίσιμο σταυροδρόμι, χώρα που όλοι θέλουν να έρθουν να την δουν, να την επισκεφθούν, αλλά είμαστε και σε ένα πολύ κρίσιμο γεωστρατηγικό σημείο, όπου όλες αυτές οι αναταράξεις, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές στην ευρύτερη περιοχή, δυστυχώς μας επηρεάζουν. Γι' αυτό λοιπόν ο θεσμός της αστυνομίας, αλλά και της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών στον χώρο των πληροφοριών, είναι κρίσιμη την περίοδο αυτή. Όμως είναι επίσης και κρίσιμο το γεγονός να μην επηρεάσουν αρνητικά τα δημοκρατικά δικαιώματα του πολίτη, όπως τονίζει κατά καιρούς και ο απερχόμενος υπουργός. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι ως πολιτική ηγεσία θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, όλες τις δυνατότητες ώστε το έργο του συγκεκριμένου θεσμού να υπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε γνώστες των οικονομικών προβλημάτων του χώρου και αντιλαμβανόμαστε ότι καλούνται άνθρωποι οι οποίοι ρισκάρουν και τη ζωή τους να δουλεύουν με πολύ χαμηλούς μισθούς. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο ζήτημα και για αυτή την κυβέρνηση. Πώς θα συμβάλλει ώστε αυτή η συνεχώς διευρυνόμενη τα τελευταία χρόνια οικονομική ανισότητα θα αναστραφεί. Διότι πρέπει να σας πω, κάθε φορά, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παράγεται κάποιος πλούτος. Το ζήτημα είναι πώς κατανέμεται. Και εδώ πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον και όχι λόγια, διότι μαζί με τον κύριο Τόσκα, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, που είναι ένας άνθρωπος γνωστός για την πορεία του, θα προσπαθήσουμε κάθε φορά, πιέζοντας με τον δικό μας τρόπο, ώστε οι κατανομές να είναι τέτοιες που να λαμβάνουν υπόψη τους τα σώματα τα συγκεκριμένα, τα οποία πραγματικά είτε αφορούν την αστυνομία είτε αφορούν την πυροσβεστική, είναι σώματα που πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, της πραγματικής μάχης της καθημερινότητας, και να σώζουν ζωές αλλά και να προστατεύουν και να υπηρετούν την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και των δικαιωμάτων του πολίτη. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ζητήσω να εγκαινιάσουμε μια νέα περίοδο, όπου η αστυνομία θα εμπεδώσει εν της πράγμαση μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού με τον πολίτη. Κοιτάξτε, είστε άνθρωποι που προέρχεστε από τα λαϊκότερα στρώματα της κοινωνίας. Και αυτό είναι κρίσιμο. Γι' αυτό γεννιέται η υποχρέωση να εκπέμπει ο χώρος, ο θεσμός, αυτό το αίσθημα, το ότι νοιάζεται τον πολίτη και σέβεται τον πολίτη. Αυτές πρέπει να είναι αξίες που θα πρέπει να τις εμποτίσουμε και να τις εμπεδώσουμε. Και βεβαίως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η αξιοκρατία θα πρέπει να εμπεδωθεί στην ψυχή όλων σας.
να τη νιώσετε, να τη ζήσετε, να πιστέψετε ότι δεν είναι πολιτικός λόγος συγκυριακός. Αξιοκρατία, αξιοσύνη, αξιολόγηση και διαφάνεια. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν ούτε κατυπώνιαν να αισθάνεται ότι εμφυλοχωρούν σε αυτούς τους χώρους φαινόμενα διαφθοράς. Όταν αυτός ο θεσμός κατορθώσει να το εμπεδώσει στο όλο του, είναι βέβαιο ότι η δημοκρατία θα λειτουργήσει με καλύτερους όρους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε στη δημοκρατική λειτουργία αυτών των θεσμών. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τώρα την ομιλία του κυρίου Πάνου Κουρούπλη που αναλαμβάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Νωρίτερα είδαμε την ορκομοσία της